Πάντως είναι αξιοπρόσεκτον ότι προς τιμήν, ότι την τιμήν προς τον ιερέα, που αναφέρει εδώ το χωρίο, τη συνδέει με τον, με τον φόβο και την αγάπη του Θεού. Αυτό το κάνει και στα δύο προηγούμενα χωρία. Δηλαδή, ομιλεί για το φόβο και την αγάπη του Θεού και μετά ομιλεί για την τιμή του ιερέως. Και στα τρία χωρία λέει το ίδιο. Δηλαδή ότι συνδέει την τιμή στον ιερέα με το φόβο και την αγάπη του Θεού. Αυτό δεν είναι χωρίς σημασία. Σημαίνει ότι ο πιστός ο οποίος αγαπά το Θεό, πιστεύει στο Θεό, ευλαβείται το Θεό, δεν μπορεί να μην ευλαβείται των λειτουργών του. Δεν είναι δυνατόν. Και εάν θα πρέπει να φροντίζει δια των λειτουργών του, του Θεού υλικά, οικονομικά, τότε πόσο περισσότερο θα πρέπει να προστατεύει τον ιερέα από κακοταπιές και από κινδύνους πολλούς, διότι μην ξεχνάμε ότι ο ιερέας είναι πάντοτε η κορυφή του Κυπαρισιού που έλκει όλους τους κεραυνούς και όλες τις καταιγίδες. Διότι ποιον θα πιάσουν πρώτα? Τον παπά του χωριού θα βρουν, τον παπά της Ενωρίας. Αυτόν θα πιάσουν πρώτα. Η ιστορία το έχει αποδείξει συνεχώς και συνεχώς. Βλέπετε, κάτι γίνεται μέσα στο λαό. Τον ιερέα πιάνουν. Και μάλιστα όταν κάποτε έχουμε ξενική κατοχή, ποιον πιάνουν πρώτα? Τον ιερέα πιάνουν. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Αλλά και πού βάλει το πυροβολικό του ο διάβολος? Το βάλει στους πιστούς, ναι, αλλά πρωτίστως εις τον ιερέα. Γιατί είναι ένα οχυρό. Εάν ρίξει το οχυρό αυτό ο διάβολος, τότε λιανίζει την πόλη, λιανίζει το πίμνιον ενώπιν πάθει κακό. Και βέβαια πώς μπορεί να το κάνει το κακό ο διάβολος? Ποικίλα τρόπο. Με τη συκοφαντία, με τη δυσφήμιση, με το να ρίξει τον ιερέα στην αμαρτία, εάν κάποτε δεν είναι πολύ προσεκτικός και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να προστατεύουν οι πιστοί τον ιερέα και από αυτούς τους κινδύνους και να τον γλιτώνουν από κινδύνους και παγίδες. Ό,τι εκείνοι αντιλαμβάνουν και καταλαβαίνουν. Νομίζω σας έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Σε ένα χωριό της επαρχίας μας, είχα προπολώνετο όταν είχα έρθει στην Θεσσαλία, είχα ακούσει την εξής περίπτωση. Ότι όταν εμφανίζεται ο νέος ιερέας στο χωριό, οι κάτοικοι του χωριού, βέβαια τον υποδεχόντουσαν με χαρά, με τιμή, και του λέγανε ότι έπρεπε να πάνε εκεί σε ένα κέντρο, σε ένα εκεί. Ένα ταβερνάκι του χωριού να τον γεράσουν. Πήγαινε ο άνθρωπος. Και τότε έγινε το εξής. Πάτερ μου, ένα ουζάκι από μένα. Ο άλλος. Πάτερ μου, ένα ουζάκι από μένα. Τώρα να ντρεπώνται να πει όχι. Αλλά το έκαναν επίτηδες. Και εμεθούσαν τον ιερέα, ο οποίος από φιλότιμο δεν έλεγε το όχι. Έπρεπε βεβαίως να πει το όχι. Για να μην πω ότι δεν έπρεπε να πάει καν εκεί. Και τότε όταν τον μεθούσαν, έβγαιναν την άλλη μέρα και έλεγαν στο χωριό, τον μεθύσαμε τον παπά. Μπράβο σας. Δηλαδή, του έβαζαν παγίδα. Αυτό είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου. Είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε τον ιερέα μας με κάθε τρόπο. Πολύ δε περισσότερο. Και αν έρθουν δύσκολες ημέρες και το ιερατεύειν θα είναι ισοδύναμον με το κινδυνεύειν, τότε πολύ περισσότερα μέτρα πρέπει να λαβαίνει και ο ίδιος και οι πιστοί να διασώζουν τον ιερέα τους ή τους ιερείς των, εάν πράγματι θέλουν να έχουν ιερέα και ιερείς για τις πνευματικές των ανάγκες. Σε δύσκολες μάλιστα ημέρες διωγμού της Εκκλησίας, η επιπολαιότητα
που μου είναι ένα πρόβλημα αυτό, σας το έχω κι άλλο πει στη Λάρισα, η επιπολότητα των πιστών απαγορεύεται απολύτως. Διότι η επιπολαιότητα ενός πιστού μπορεί να εκθέσει τον ιερέα και να χαθεί αυτός ο ιερέας. Και να τον στερηθεί ολόκληρο πίμνιο. Γιατί κάποιος εκ των πιστών ήταν ασυγχώρητα επιπόλαιος. Ένα μικρό παράδειγμα. Κάναμε κρυφά μια λειτουργία. Γιατί απαγορεύεται να κάνουμε λειτουργία? Παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι του φυσικού, όχι στον τόπο μας, αλλού. Έρχονται 50 άνθρωποι, χαίρονται τη λειτουργία και από τη χαρά κάποιος, από τη χαρά του, κάποια, λέει στην κυτάνισσα, αχ τι ωραία που περάσαμε χθες το βράδυ, κάναμε μια λειτουργία, πού, πώς, τι, και πάει η αστυνομία και πιάνει τον ιερέα, ώστε κάνει λειτουργία, ενώ απαγορεύεται. Μη πάτε μακριά. Μόλις προημερών ήγραψα μια τέτοια είδηση στην εφημερίδα. Ακούστε. Βγαίνει 12 Μαΐου 1987. Σύγχρονο. Σας διαβάζω την είδηση. Τσεχοσλοβάκος ιερέας 80 ετών καταδικάστηκε χθες σε φυλάκιση ενός χρόνου επειδή άκουγε εξομολογήσεις χωρίς έγκριση από το κράτος, ανέφεραν χθες στη Βιέννη πηγές μεταναστών. Συγκεκριμένα, ο πατέρας Λαντισλάβ Χάνους από το Ρούσομπέροκ της Κεντρικής Σλοβακίας κατηγορήθηκε στο δικαστήριο ότι αγνόησε την κρατική επίβλεψη στην εκκλησιαστική κοινότητά του και έκανε εξομολογήσεις μία φορά το μήνα στο διάστημα 1984 έως 86. Δεν είχε εντολή να εξομολογεί από το κράτος και από τον επίσκοπο. Το απηγόρευαν να εξομολογεί. Και εξομολογούσε κρυφά. Κάποιος πήγε, ξέρεις, εξομολογήθηκε. Όχι να τον καταδώσει από κακία, από επιπολαιότητα. Και τι έγινε? Τον έβαλαν στη φυλακή ένα χρόνο τον άνθρωπο, 80 χρονών. Ποιος θα ζήνει άραγε, ο ιερέας ή το πίμνιο που έχασε τον ιερέα του? Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητοί μου, ξαναλέω άλλη μια φορά, η επιπολαιότητα είναι ασυγχώρητον αμάρτημα. Έτσι να ξέρουμε ότι δεν έχεις φραγμό στο στόμα σου, δεν έχεις φερμουάρ και σου φεύγουν λόγια, δεν θα σε καλέσω ποτέ να παρακολουθήσεις μια λειτουργία όταν ξέρω ότι είσαι επιπόλαιος άνθρωπος. Θα μου λες, παππούλη μου, να εξομολογηθώ? Παιδάκι μου, ξέρεις ότι μου το απαγορεύουν να εξομολογώ. Όχι ο επίσκοπος, γιατί αν το απαγορεύει ο επίσκοπος, δεν έχω το δικαίωμα πράγματι. Να το απαγορεύουν οι κρατικές αρχές. Και ποιος τις υπολογίζει τις κρατικές αρχές σε θέματα πνευματικά? Και εδώ κάτι ακόμα να ειδείτε με αυτά που τελεσιουργούνται, για να βάλουμε μυαλό, να ξέρουμε αν κάποτε μπουν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας κρατικά όργανα, κρατικές επεμβάσεις, να ξέρετε τι θα γίνει. Έτσι, αυτό είναι λιγματοληπτικό και το δυστύχημα είναι ότι είναι με μικρά γραμματάκια, είναι κάτω-κάτω στην εφημερίδα, με μικρά γραμματάκια. Μάλιστα. Είδατε? Ωστόσο, ας τα ξέρουμε και ας προστατεύουμε, γιατί πρέπει να προστατεύουμε τον ιερέα, είναι προς το συμφέρον μας, το πνευματικό μας.